Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια, καλησπέρα από την Αγία Σοφιά μας. Σήμερα, Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2021. Χρόνια πολλά σε κάθε Θανάση, χρόνια πολλά σε κάθε Αθανασία. Χτες το ξέχασα, παιδιά, χρόνια πολλά σε κάθε Αντώνη και Αντωνία. Και φυσικά να χαίρομαι και εγώ την κοράκλα μου, τη μεγάλη μου την κόρη, την Άνση μου, την Αθανασία μου. Εδώ με το λαβαρό μας πάμε να δούμε τα έργα, καθώς πέφτει πετό και διάφορες εργασίες έξω από τα μουσεία, εκεί που εχθές έπεσε η υγρομόνωση, αυτές οι μαύρες υφέτες που είδατε. Με τη σκαλωσιά το δυτικό τμήμα των μουσείων, στο δυτικό του τμήμα και στο κέντρο έχει φύγει μισή, έχει παραμείνει η μισή. Χθες στα βίντεο, παιδιά, θα είδατε το ενωτικό χαιρετισμό του Κώστα του Νεστορίδη. Σας ευχαριστεί από βάθος καρδιάς. Όταν μιλάμε, μου λέει: Γιώργο, μην ξεχάσεις το βίντεο να λες φιλιά στους αεξίδες όπου γης, από τον Κώστα του Νεστορίδη. Γιατί ξέρει ότι τον αγαπάτε όλοι και όλοι θα συντρέξετε να γίνετε μέλη της Λέσχης Φίλων ΑΕΚ, η Αγία Σοφιά Κώστας Νεστορίδης. Επαναλαμβάνω και σε αυτό το βίντεο, το είπα στο προηγούμενο, να το βάλω μετά. Όποιος είναι βιοτέχνης, ας έρθει σε επικοινωνία μαζί μου να βγάλουμε μάσκες για τους φίλους του κυρίου Κώστα, τους αεξίδες, να τις δίνει δωρεάν. Γιατί αυτό σημαίνει αλληλεγγύη και αγάπη για την ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω, όποιος βιοτέχνης υπάρχει, ας έρθει σε επικοινωνία μαζί μου. Έτσι, παιδιά, σίγουρα κάποιοι θα λάβετε ρούχα. Εδώ αυτή η βαρέλα, δεν ξέρω τι είναι. Α, κάτσε να πέσω εδώ μέσα να δούμε τι γίνεται με την Αλλού Perfection. Γιατί καθώς ερχόμουν από τα βόρεια, είδα ότι ξεντήθηκε τμήμα των Εταντμπόντ επιλεκτικά. Θα τα δούμε συνήθεια. Όχι, του βαρέλα κατεβάζει αυτός. Δεν ξέρω το λόγο, τι μπορεί να μπει εκεί μέσα, στη βαρέλα. Ενταγιασμένα, όπως και χθες, παιδιά, είναι η βάση για τα Εταντμπόντ. Ο σκοπός έχει μείνει μόνο στο λιτόλι του, τα υπόλοιπα γραφεία είναι μέσα στο γήπεδο δυναμικά και κάνουν τις δουλειές από τα εσωτερικά. Δίνουν τις κατευθυντήριες οδηγίες στα μαστόρια. Οι εταιρείες που είναι η τομή, που είναι η Ερμόνασα, που είναι η Δικέφαλος και η Υπεργολάδη, έτσι. Αν ξέχασα κάποιο να με συγχωρείτε. Με αυτά από εδώ πάμε να προς συνάντηση του χειριστή, του Παπαγάλου, να δούμε τι κάνει. Όπα, κακιά λέξη, υπέρι. Εδώ δοκάρια, δοκί, σιδερένι. Α, το φτιάξανε το πετό. Όχι, συγγνώμη, δεν στρώθηκε πετό. Θυμάστε, παιδιά, εκείνα εκεί τα αφρολέξ που σας έλεγα ότι θα είναι πάγκι. Πέσανε ακριβώς πάνω από την υγρομόνωση. Έτσι, αυτή η σωλήνα που πηγαίνει προς τα πάνω, παιδιά, δίνει το κονίαμα το αφρομπετών. Έτσι, γιατί θα στρωθεί η ταράζα μας με αφρομπετών. Αλλά εδώ μου είπανε θα πέσει καθαρό μπετόν. Καθαρό μπετόν. Δεν ξέρω τώρα αυτή η μεγάλη βαρέλα για ποιο λόγο ήρθε, καθώς και το παλικάρι από εδώ πέρα σχολάει τώρα όπου να είναι, αργά μισή και τώρα. Δεν βγαίνει, από εδώ θα βγεις, από εδώ. Ας πω εγώ πως θα βγεις. Να, ορίστε ρε παιδιά, το βλέπετε. Προνόμιο λέει,
Επιβράβευση καταναλωτή, γίνε μέλος, σου αξίζει στο προνόμιο. Όπα ρε φίλε, γίνε μέλος, λες και φίλε ο Νάικος Αναστορίδης. Όχι στο προνόμιο. Αστείευαμε παιδιά. Είναι Τιτάν, λογικά του κυρίου Κανελόπουλου, ο οποίος θα μας ντύσει με μπετόν εδώ έξω στον άβλιο χώρο των μουσείων μας. Βλέπετε ο παπαγάλος, σιγά σιγά κλείνει. Έλα ρε μάστορα. Να και τα. Δώσε μάστορα. Δώσε. Δώσε, δώσε λέω. Τη βαρέλα, η βαρέλα τι έχει μέσα. Η βαρέλα που κατέβασες. Για νερό είναι. Ναι, θα βάλουν νερό εκεί μέσα έτσι για να κάνουν τη λάσπη. Για να καταβρέχουν. Να καταβρέχουν πού. Εδώ τα χώματα, εδώ για να κάτσουν. Α, για να κάτσουν τα χώματα εδώ. Ακούσατε το μαστόρι, εγώ τι να προσθέσω ή να αφαιρέσω. Τα είπε το μαστόρι. Βάλαν την παράλληλα μέσα για να καταβρέχουν εδώ τον δρόμο έξω. Μάλλον για να κάτσουν λέει τα χώματα. Εγώ θα κάνω όπα να μπίδω και να μπίδω εδώ. Εδώ στην πλατεία Δελταμή κάτω είναι στρωμένα, όπως βλέπετε, μάλλον ντανιασμένα σε ρολό. Το μαύρο και το άσπρο γεώπανο ασφαλτόπανο. Αυτό πιο πολύ είναι, όπως βλέπετε παιδιά, βαμβάκι εδώ μέσα. Το βλέπετε, έτσι, βαμβάκι είναι εκεί μέσα. Την ορολογία δεν την ξέρω. Μικρό το κακό. Εδώ. Δεξιά μου το καφέ Ντελόρο, του φίλου του Σταύρου, του Σταύρου του Καλιακούδα, θα γίνει σήμα αναφοράς όταν πηγαίνουμε βόλτα στη Φιλαδέλφια για να πίνουμε το καφεδάκι μας. Εδώ να ξέρετε παιδιά, όταν έχει αγώνα, από το πρωί θα έρχεται ο κόσμος μέχρι την ώρα τέλεσης του αγώνα, 7-7.30, θα είναι ένα πανηγύρι ολόκληρο. Όπως βλέπετε παιδιά, καλύφθηκε εκεί το τμήμα με βετοφόρμ, έτσι. Λίγο έξω από την πορτούλα που έχουν αφήσει και φαίνεται καθαρά η σωλήνας υδροροής που κατεβαίνει από ψηλά την ταράτσα μας. Κάτω είναι η υδρομόνωση όπως βλέπετε, σαν τα ταρτάν που τρέχουν οι αθλητές του Στίβου. Κάπως έτσι το παρομοιάζω εγώ, καμία σχέση όμως δεν έχει. Από ό,τι μου είπανε τα αφεντικά εχθές. Και εκεί μέσα που είναι τώρα ντανιασμένα τα αφρολέξα, εκεί από πάνω θα πέσει το μπετό. Το μπετό, να δούμε ποιοι θα έρθουν, να τους προϋπαντήσουμε και αυτούς σαν καλό συνεργείο για να συνεχίσουμε τη μάχη της κινηματογράφησης και την μάχη των εργασών εδώ στην Αγκαστοφιά μας και στη Νέα Φιλαδέλφειά μας. Εδώ είναι, όπως βλέπετε, γεια σου Μάστορα, γεια σου Μάστορα, όπως βλέπετε, οι δίδυμες βαρέλες που θα έχουν μέσα νερό. Δεν ξέρω τώρα πόσα τόνους χωράνε. Θα το μάθουμε. Δεν είναι κάτι το πολύ πολύ που μας έχει απέρει να το μάθουμε με τη λεπτομέρεια, έτσι. Πάντως βλέπετε και τις σωλήνες που είναι πάνω και πέφτει πάνω το αφρομπετόν και εδώ θα γίνει ένα μεγάλο πανηγύρι καθώς εκεί ο Κώστας τώρα ανοίγει το καπάκι για να δει αν είναι κανείς μέσα. Αστείευαμε και εδώ πέρα έτσι. Να εδώ και ο Ερίκος να συμμετέχει στις εργασίες. Ο Ερίκος ο τρελός, όχι είναι καλό παιδί ρε. Βλέπετε παιδιά τις εργασίες εδώ στα νότια μας. Στα νότια τμήματα της Αγκαστοφιάς μας και δει στα μουσεία μας, θα γίνει εδώ πέρα μια αρχοντιά. Τα καλώδια τώρα αυτά πάνε και έρχονται, δεν μπορώ να ξέρω αυτή η καλωδίωση που πηγαίνει. Σε ρόδα την έχουν εντύσει, βλέπετε και άλλους κυλίνδρους εκεί πέρα, μαύρους. Δεν μπορώ να ξέρω τι είναι και αυτοί οι κυλίνδροι. Είναι έξω από το κλεισάκι της Αγίας Σοφίας προς τιμήν του Λουκά του Μπάρλου. Never break.
Και εδώ, παιδιά, όπως βλέπουμε, είναι η εταιρεία η ETEMCO, η οποία περνάει το λάθος χρώμα εδώ με την καλωδίωση για να πάρουμε το ρεύμα. Πάμε, παιδιά, τι θα δείξω τώρα. Είναι δύο, όπως βλέπετε, τμήματα, δύο μάτια. Από την κολόνα που βλέπετε εδώ πέρα, αυτό το δοκάρι το κάθετο, μέχρι και πάνω πίσω, μέχρι και την βάση της κολόνας της αριστερής, της δυτικής, σε όλη την επιφάνεια πέφτει γύρω στους 70 πόντους αυτό το πολυεστερίνη, η πολυεστερίνη, αν το λέω καλά. Βλέπετε, βάρος δεν έχει. Κόβεται, το κόβουνε τμηματικά και το τοποθετούνε έξω από το μουσείο, ακριβώς του ισόγειου του μουσείου. Και εδώ θα δούμε, παιδιά, ότι υπάρχουν οι αναμονές παντού, έτσι, τα σιδέρια, όπως τα έλεγα παλιά, όπως τα έλεγα, για να μου το και μου την είπατε, τα σουβλιά, τα έλεγα. Και εδώ βλέπετε, παιδιά, σαν άλλος διάδρομος, τεσσάρων διαδρόμων, εδώ θα πέσει αυτό το υλικό, η πολυεστερίνη, έτσι ώστε να καλυφθεί. Και πάμε να δούμε για ποιο λόγο θα πέσει το μπετό και δεν πέφτει ολόκληρο το μπετό. Από κάτω εδώ που πατάμε, παιδιά, ξέρετε ότι είναι το μείον 2 υπόγειο, το ένα και μοναδικό, το μείον 2 υπόγειο, εκεί που θα παρκάρει το πούλμαν της ΑΕΚ, έτσι, και διάφορα άλλα, η καρδιά της, του γηπέδου, εκεί που τα μηχανήματα τα όλα, που ξεκινάνε όλα από κάτω. Λοιπόν, σε αυτούς εδώ πέρα τους διαδρόμους που βλέπετε τώρα, που λέγεται αυτό υγρομόνωση, και τη βάζουμε την υγρομόνωση, βάλαμε την υγρομόνωση εχθές, δεν θυμάμαι την εταιρεία ποια ήταν, γαμώτο, δεν πειράζει, να τη διαφημίσουμε αύριο. Λοιπόν, θα πέσουν τα κουτάκια αυτά κάτω και από πάνω θα πέσει το μπετό, με μπετονιέρα. Για ποιο λόγο τώρα δεν ρίχνουμε μόνο μπετό? Ρώτησα και το έμαθα. Γιατί είναι 70 πόντι η όλη κατασκευή και είναι πολύ δυνατό το φορτίο. Δηλαδή πολύ βαρύ. Και όπως μου είπανε, φαντάσου την ταράτσα σου να βάλεις 70 πόντους μπετό. Θα πέσει όλη η ταράτσα. Θα πέσει όλο το σπίτι δηλαδή. Ρωτάω. Και άμα είναι από κάτω πολύ δεμένες με κολόνες το κάτω τμήμα, όχι, μου λέει, απαγορεύεται τόσο μεγάλο βάρος να το κρατήσει η όποια κατασκευή. Γι' αυτό και τα βλέπετε τα μπετοφόρουμ τώρα έτοιμοι, και αύριο πιάνουμε δράση, θα έρθουν οι μπετονιέρες να ρίξουν το μπετό σε αυτά εδώ πέρα τα τμήματα. Έτσι, ωραία. Και με αυτό εδώ κλείνω και πάω στο επόμενο βίντεο. Πιστεύω έκανα μια καλή κάλυψη και συνεχίζω στο επόμενο βίντεο. Τι έκανα, αδέλφια. Oh!